Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Σε άκουγα χθες σα σου όλο Γιουβέντους. Ναι. Καλό παιχνιδάκι. Ναι, ήταν ανταγωνιστική σα όλο. Φάνηκε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο μάτι για τη Γιουβέντους, αλλά σα όλο ήταν ανταγωνιστική μέχρι να δεχτεί τον κόλ. Μετά ναι. Τα γνωστά τη προβλήματα εμφανίστηκαν. Έχει πολλά ζητήματα στην αθλητική λειτουργία. Ενώ είναι μια ομάδα που έχει πολύ ποιοτικού ποδοσφαιριστέ. Καλή είναι, δεν είναι άσχημη. Ναι, κανονικά είναι για να διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο στο Europa League, στο Conference, εκεί για 6η και 7η θέση. Αλλά όσο έχει αυτά τα αμυντικά προβλήματα που είχε και πέρυσι, δύσκολα θα τα καταφέρει. Ναι, πράγματι. Είχαμε παίξει να βάλει γκολ και ο Μπερνάρντι, δεν τα κατάφερε, δεν πειράζει. Μα. Δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καλό. Ναι. Είχε 2-3 σούτ εκεί, αλλά δεν. Εγώ πίστευα στο 2-0-3-0, μήπως ανοίξει να μπει το γκολ τη τιμή, α πούμε, για τη Σασουόλο. Ναι. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας εδώ τώρα. Επιστροφή από 15 Αύγουστο. Υποτίθεται ότι μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο που περιμένουμε την έναρξη του πρωταθλήματος, έτσι, Σαββατοκύριακο. Και πολλοί λένε ότι είναι, Μιχάλη, ένα ιδιαιτέρως, τουλάχιστον όσον αφορά στη θεωρία, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Παρά τις κατραπακές που φάγαμε τώρα στην Ευρώπη, οι περισσότερες ομάδες. Εν τούτης λένε ότι φέτος θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Ενστερνίζεσαι αυτή την άποψη? Το ότι φάγαμε καρπαζιές στην Ευρώπη είναι δεδομένο και είναι λυπηρό και είναι αποτυχία των ομάδων. Το ότι μπορεί να δούμε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα είναι αλήθεια, γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι ομάδες έχουν γίνει καλύτερες. Ναι, σωστά. Σημαίνει ότι οι ομάδες κορυφής, ας το πούμε έτσι, οι ομάδες Ευρώπης, αν προτιμάς, μοιάζει να έχουν έρθει πιο κοντά, να έχουν μικρύνει αποστάσεις. Σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, ο Ολυμπιακός μοιάζει πολύ προβληματικός, ναι. Συνεχίζει να κάνει καταγραφές, έχει καινούριο προπονητή, φτιάχνεται τώρα, φτιάχνεται από την αρχή, θέλει χρόνο. Όλο αυτό είναι λογικό να σκέφτεται κάποιος όταν τον πάει πίσω σε σχέση με πέρυσι, όπου αν μη τι άλλο μπορεί να μην ήταν πολύ καλός, αλλά είχε ένα προπονητή που δεν ξέρει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα και μια ομάδα που έπαιζε μαζί 2-3 χρόνια, και άρα ακόμα και αν δεν έπαιζε καλά είχε τον τρόπο να παίρνει τα αποτελέσματα. Αυτό συνέβη πέρυσι στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Φέτος, με όλες αυτές τις αλλαγές και με δεδομένο ότι ακόμα κάνει μεταγραφές και ακόμη φτιάχνεται και ακόμη έχει παίκτες που δεν έχουν παίξει 5 λεπτό με την ομάδα που έχουν έτσι χαλιώς αποκτηθεί, όπως ο Ντελαφουέντε ή ο Χουάνγκ ή ο Λάιτνερ ή τέλος πάντων 2-3 που θα έρθουν ακόμα, δεν ξέρεις τι Ολυμπιακός θα εμφανιστεί. Ναι. Υπάρχει μια αίσθηση, λογικά υπάρχει αυτή η αίσθηση, ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι πιο ισχυρός, ότι η ΑΕΚ θα είναι πιο ισχυρή, έχοντας όλοι πια ένα μάτι την εβδομάδα με εξαίρεση τον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια αίσθηση ότι ο Άρης θα είναι πιο ισχυρός. Ναι. Υπάρχει μια αμφιβολία, όπως υπάρχει για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ, οι πολλές αλλαγές, αυτή η ανανέωση, πόσο χρόνο θα πάρει στον ΠΑΟΚ ώστε να ετοιμάσει, ώστε να εμφανίσει μάλλον στον χώρο του μια αποτελεσματική ομάδα με χημεία, με αυτοματισμούς, με συνοχή, και πόσο θα καθυστερήσει με αυτές τις μεταγραφές, με αυτές τις πολλές αλλαγές που έκανε στο ρόστερ. Οπότε, ξέρεις, αυτός που ξέφυγε πολύ πέρυσι ο Ολυμπιακός, ο δεύτερος περσινή σεζόν ο ΠΑΟΚ, όταν έχουν μια εικόνα που περιμένεις να δεις πράγματα και δεν ξέρεις κατά πόσο θα τα δεις και πόσο προβληματική θα είναι η σεζόν. Οι υπόλοιποι από κάτω αισθάνονται ότι την απόσταση την έχουν μειώσει. Την έχουν μειώσει. Ειδικά αν έχουν την απόσταση. Έτσι. Μιχάλη, τώρα εδώ που τα λέμε, μοναχικό πολύ άθλημα το βάδιν, έτσι. 35 χιλιόμετρα. Η κοπέλα, μιλάμε, ψυχικά χαρίσματα φοβερά, έτσι. Και πρώτη και με διαφορά. Ναι, είναι αλήθεια και είναι και εκτό από ένα μοναχικό άθλημα, είναι και ένα άθλημα δύσκολο στην προπόνηση. Υπό την έννοια ότι είναι λίγο βαρετό. Ναι. Εξήγησε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο γιατί αυτή η στροφή στην καριέρα της με την αλλαγή προπονητή μετά από 3 χρόνια, όπου το παιδί αυτό είδε τις προσπάθειές του και τους σκόπους του να το φέρνουν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Την ακούς να μιλάει και είναι σαν να ακούς να μιλάει μία από τις πολλές κοπέλες που έχουν κάνει προαθλητισμό στην Ελλάδα και το έχουν κάνει μόνες τους. Ναι, σωστά. Όπως πάει στους προηγούμενους Ολυμπιακούς αγώνες, όπου προπονούνταν σε ένα εγκαταλελειμμένο σκοπευτικό
εργαστήριο. Κοντέινερ, ναι. Τύπους, με. Έτσι αυτή η κοπέλα ήθελε να ευχαριστήσει αυτούς που την επέτρεψαν να λείψει από τη δουλειά για 3 μήνες, ώστε να μπορεί να προπονείται για να τρέξει σε παγκόσμιο και σε πανευρωπαϊκό και να διεκδικεί μετάλλια και να καταλάβει κανείς σε τι επίπεδο είναι ο αθλητισμός αυτού του είδους στην Ελλάδα. Η κοπέλα ευχαριστεί αυτούς που της επέτρεψαν να μην πάει στη δουλειά για 3 μήνες, γιατί δεν μπορεί να ζήσει, να βιοποριστεί από τον αθλητισμό, κάνει μια άλλη δουλειά. Και ευχαρίστησε αυτούς που την άφησαν τόσον άδεια 3 μήνες για να προετοιμαστεί. Φαντάσου. Ναι, είναι. Τι ζούμε δηλαδή, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε. Είναι τρομερό, πραγματικά. Πάμε τώρα λίγο πάλι στα δικά μας. Λέγαμε για το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έλεγες ότι ελπίζουν οι αμέσως επόμενοι των δύο ότι θα μειώσουν την απόσταση. Πατώντας βεβαίως στη μέτρια εικόνα μέχρι στιγμής των δύο πρώτων, έτσι. Και προφανώς αυτό δίνει μια ελπίδα ότι ίσως έχουμε κάτι πιο ανταγωνιστικό φέτος. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ λέω ότι φέτος, αυτή είναι την εκτίμηση κάνω, αλλά είναι μια εκτίμηση, ότι δεν θα δούμε ένα πρωτάθλημα του περσινού τύπου, δηλαδή μια ομάδα να το παίρνει με πολύ μεγάλη 17 βαθμούς. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι διαφορετικού τύπου η σεζόν φέτος, η κούρσα του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν θα είναι 2 ή 3 και περισσότεροι, μακάρι αυτοί θα το διεκδικήσουν. Δεν ξέρω να σου πω με βεβαιότητα ποιος θα είναι αυτός που θα κοντράρει περισσότερο τον Ολυμπιακό ή ποιοι θα είναι αυτοί, ποιοι θα είναι και αυτοί που θα το προσπεράσουν τον Ολυμπιακό, αλλά θα μου κάνει τεράστια εντύπωση αν δω πρωτάθλημα κούρσα αφενός και όλους τους υπόλοιπους να σκοτώνονται για τις υπόλοιπες θέσεις και να μην διεκδικούν το πρωτάθλημα τουλάχιστον μέχρι τα play-off. Ναι. Κάτι που δεν συνέβη την περσινή σεζόν. Και εγώ αυτή τη άποψη είμαι ότι δεν είναι Ολυμπιακός σε κατάσταση για να κάνει κούρσα πρωταθλητισμού ενός αλόγου. Και δεν νομίζω ότι είναι και κάποια άλλη ομάδα έτοιμη να κάνει κούρσα πρωταθλητισμού ενός αλόγου. Δηλαδή, ναι, όντως. Να μην είναι Ολυμπιακός αυτός και να είναι κάποια άλλη που θα το πάρει με 15-20 βαθμούς διαφορά. Μιχάλη, για αυτόν τον Μπερνάρντ γίνεται πολλής λόγος. Είναι τόσο, ας πούμε, παικταράς, όπως λένε οι πληροφορίες, όπως λέει το βιογραφικό, όπως. Κοίτα, είναι ένα παιδί που δεν έχει κλείσει 30, άρα σε πολύ καλή ηλικία. Είναι ένα παιδί που και στη Βραζιλία όταν ήταν και στη Σαχτάρ όταν πήγε, Σαχτάρ που τότε ήταν σπεσιαλτές της να παίρνει τους καλούς θαλαντούχους Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές, τα έσπασε, κυριολεκτικά. Και έπαιξε το χαρτί της επόμενης καριέρας, της επόμενης ομάδας του, όταν αρνήθηκε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Σαχτάρ, πηγαίνοντας στην Αγγλία, στην Everton, σε μια Everton που τότε είχε πρωτοπάει ο Ιρανός ιδιοκτήτης και έκανε μεταγραφές με το Τσουμπάλι, και πάρει ένα αμυντικό συμβόλαιο. Ναι. Σε κάποιου τύπου στην Everton για να πάει κάτι τύπου 8-9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είχε πάει με φοβερές τυμπανοκρουσίες. Και εκεί δεν έπιασε, σε μια Everton βεβαίως που χαντάκωσε καριέρες και καριέρες την τελευταία τετραετία, πενταετία, ξόδεψε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και έκανε μια τρύπα στο νερό. Και αυτό εκεί το χαρτί δεν του βγήκε. Με το συμβόλαιο που είχε δεν μπορούσε να βρει ευρωπαϊκή ομάδα. Ναι. Μόνο ομάδες τόπιου επίπεδου στην Ευρώπη μπορούν να δίνουν τέτοια συμβόλαια. Και συνεπώς κάπως έτσι βρέθηκε τα πετροδόλαρα. Δεν πέρασε καθόλου καλά εκεί και θέλει να φύγει. Προφανώς είναι σε τοπική πορεία η καριέρα του, αλλιώς δεν θα συζητούσε να έρθει στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό. Αλλά προφανές θα είναι ένα παιδί που μέχρι τα 26-27 μας έδειχνε ότι είναι του top επίπεδου. Θυμίζω ότι τότε πήγε στην Everton και είχαν ενδιαφερθεί και ακόμα μεγαλύτερες ομάδες από την Everton για αυτόν. Απλώς η Everton τότε είχε κάνει εντυπωσιακές μεταγραφές και είχε προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο και τον είχε πείσει. Ναι. Ναι. Είναι ποδοσφαιριστής, μα κάνει διαφορά. Ένα ερώτημα έχω εγώ. Αυτό το παιδί παίζει κατά βάση αριστερό εξτρέμ. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει μιλήσει μαζί του αρκετά, όχι μόνο μία φορά, 2-3 φορές τηλεφωνικά. Μάλιστα. Και για να τον πείσει και για να του εξηγήσει το project και προφανώς για να συζητήσουν τα αγωνιστικά. Το λέω, το μοναδικό ερώτημα που έχω είναι ότι αυτό το παιδί είναι κατά βάση αριστερό εξτρέμ, θέση στην οποία αγωνίζεται ο Αϊτόρ.
Δεν ξέρω αν παίζει κι αλλού, αλλά αυτή είναι η καλύτερη θέση. Δεν ξέρω αν η ιδέα του Ιβάν είναι να τον βάλει στη θέση 10. Το λέω γιατί εκεί κυριοστάθμι τέτοιο ο Παναθηναϊκός. Ή αν θα γεμίσει τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός το ρόστερ του. Διότι υπενθυμίζω ότι η πληροφόρηση που υπάρχει για τον Παναθηναϊκό είναι ότι ανεξάρτητα από τον Μπερνάρ θα πάρει και δεκάρι, θα πάρει και οχτάρι. Αν ο Παναθηναϊκός γεμίζει τόσο πολύ το ρόστερ του με τέτοια ποιότητα, που παίρνει ποδοσφαιριστές σαν τον Βέρμπιτ και τον Μπερνάρ, που τέτοιες μεταγραφές έχει να κάνει πολλά χρόνια, προκειμένου να έχει ανταγωνισμό ο Παλάσιος του Αϊτόρ. Γιατί στην πραγματικότητα από αυτούς τους τέσσερις, τους τρεις που έχουν αποκτηθεί και τον Μπερνάρ που έρχεται, δύο χωράνε στην δεκάδα. Είναι και οι τέσσερις εξτρέμ. Το ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει άλλα δύο εξτρέμ για να έχει ανταγωνισμό ο Παλάσιος και ο Αϊτόρ, αλλά φανταζόμασταν ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο δεν θα είναι πολύ υψηλού επίπεδου, θα είναι συμπληρωματικός. Αν λοιπόν δεν προορίζεται για κάποια άλλη θέση ο Μπερνάρ, πραγματικά ο Παναθηναϊκός στα εξτρέμ ενισχύεται αφάνταστα. Μιλάμε για τέσσερις πολύ πρωτοκλασσάτες επιλογές. Από τη στιγμή που ξαναλέω, η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει και δεκάρι για βασικό και οχτάρι για βασικό. Α, και δεκάρι και οχτάρι. Υπάρχουν και σκέψεις για να πάρει και έναν ακόμη στόπερ, αυτόν περισσότερο συμπληρωματικό. Αν γίνει, αν ολοκληρωθεί, είναι στη θεωρία πάντα μια σπουδαία προσθήκη. Απλώς για αυτόν, σε αντίθεση ας πούμε με τον Βέρμπιτ, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε σε τι κατάσταση είναι, γιατί όπως και να το κάνουμε, είχαμε χάσει από το προσκήνιο στα πετροδόλαρα εκεί πάει. Ναι. Δεν το παρακολουθήσαμε εκεί, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Μπορώ να θυμίσω πολλές περιπτώσεις παικτών που ήρθαν από τέτοιου είδους πρωταθλήματα στην Ελλάδα και έκαναν αμέσως την διαφορά, όπως ο Ελ Αραμπί για παράδειγμα. Απλώς λέω ότι θα πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ο ίδιος πάντως θυσιάζει τα χρήματα, προφανέστατα στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού πάει, δεν θα πάρει τα χρήματα που παίρνει εκεί, προκειμένου να επιστρέψει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, διότι το κίνητρο του είναι να παίξει στην Ευρώπη και όχι τα χρήματα. Έτσι κι αλλιώς χρήματα στην καριέρα του έχει βγάλει πάρα πολλά. Ναι, έτσι είναι πράγματι. Τώρα βλέπω και μια διαρροή εδώ του Ολυμπιακού ότι δεν ασχολείται, λέει, με τον Μπερνάρ, γιατί γράφτηκε το πρωί και από χθες ότι γίνεται μάχη ανάμεσα στους δύο για τον... Έγραψε ένας Βραζιλιάνος ή Αργεντίνος, δεν θυμάμαι, ναι, δημοσιογράφος, ότι για τον Μπερνάρ ασχολείται και ο Ολυμπιακός. Το διέψευσε. Ναι, το διέψευσε ο Ολυμπιακός. Δεν το ξέρω αν το σκέφτηκε τελευταία στιγμή, αλλά ο Παναθηναϊκός την παλεύει την υπόθεση του Μπερνάρ πριν το πρώτο μάτς με τη Σλάβια Πράγκα. Ναι. Τώρα εδώ βλέπω για Ολυμπιακό ότι ενδιαφέρεται για τον 20χρονο εξτρέμ της Manchester United, Αμάντ Διαλό. Της Manchester United, τώρα εντάξει, σχετικό είναι αυτό, ανήκει εκεί. Ναι, στη λογική φαντάζομαι του Ντελαφουέντε, στη λογική δηλαδή του δανεισμού. Ναι. Αυτό είναι ένα παιδί από το scouting report της Αταλάντα, όπου τα τελευταία χρόνια ξέρουμε πόσο εντυπωσιακό είναι. Η Manchester United τον αγόρασε με αρκετά εκατομμύρια ευρώ πριν καλά σκάσει από το αυγό του. 20. Ναι, είναι 20 τώρα, η Manchester United τον έχει αγοράσει... Όχι, 20 εκατομμύρια τον αγόρασε από ό,τι διαβάζω τώρα εδώ σαν τίποτα. 20 εκατομμύρια τον αγόρασε, ναι. Ναι, ναι. Και η Manchester United τον έχει αγοράσει 1,5 χρόνο νομίζω. Ναι, σωστά. Και 2. Αυτό λέω πριν σκάσει από τα αυγό του. Αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε καν συμμετοχή με την πρώτη ομάδα της Αταλάντα. Τον είχε δανείσει κάπου για Αταλάντα, είχε κάνει καλή σεζόν, ναι, και από εκεί τον πήρε. Αλλά προσπάθησα να ανεξάρτητα από αυτό. Είναι ένα παιδί που προφανέστατα όταν φτάνει εμάς το United να δίνει 20 εκατομμύρια ευρώ για να σε αγοράσει, προφανέστατα έχει ταλέντο, το οποίο ακόμα δεν έχει καταφέρει να ξεδιπλώσει, και ο Ολυμπιακός εκτιμά ότι αν τον πάρει, νομίζω δεν θα υπάρχει οψιόν αγοράς, τι οψιόν αγοράς να συζητήσουμε, αν τον πάρει θα μπορέσει να στη δική του ομάδα να βγάλει όλο αυτό το ταλέντο για το οποίο είμαστε να επιτρέψει 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι προχωρημένο. Εντάξει, ναι, είναι ένα ενδιαφέρον. Κατά πόσο,
Ναι, και κατά πόσο είναι εφικτό. Νομίζω πιο προχωρημένο για τον Ολυμπιακό είναι του Καμπράλ, αλλά και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Εκεί μιλάμε βέβαια για αγορά, για τον εξτρέμ της Sporting Λισαβόνας. Μάλιστα. Εδώ τίποτα για τα δικά μας έχεις να σχολιάσεις? Βλέπω έτσι, περιμένω τώρα το πρωτάθλημα. Δεν τους έμεινε και τίποτα βέβαια εδώ που τα λέμε. Μεταγραφές δεν βλέπω να γίνονται. Ψάχνουν υποτίθεται θεωρητικά οι ομάδες, εννοείται, αλλά δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Νομίζω ο ΠΑΟΚ θα αργήσει λίγο ακόμα. Δεν είναι σε φάση που έχει εντοπίσει στόχο και βλέπει πραγματεύεται μαζί του. Ναι. Πιθανότητα στις μέρες και με τον Ιβάν είναι καθοριστικές και τις χρήματα μπορούν να ξοδευτούν. Θέλει να ξεφορτωθεί και αυτούς που δεν υπολογίζει. Σιγά σιγά αρχίζει να συμβαίνει αυτό, αλλά υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις που ευχαριστούν πρέπει να φύγουν. Και υπάρχει το κρίσιμο, τα δύο κρίσιμα ζητήματα που νομίζω γιατί θα αποφασίσει ο Σαββίδης, και του Κούρτιτς και του Ντόγκλες Αουγκούστο, για το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με αυτούς τους δύο. Και μετά από αυτές τις αποφάσεις και τις όποιες αποδεσμεύσεις υπάρξουν, νομίζω θα αποφασίσει για το αν θα ενισχυθεί, πού θα ενισχυθεί και με ποιους θα ενισχυθεί. Αν θέλουμε να μιλάμε με τη λογική, η λογική λέει ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν φύγει κανένας από τους Κούρτιτς ή Αουγκούστο, θα πάρει ένα δεκάρι. Ναι. Επίσης η λογική λέει ότι αν φύγει αυτοί οι δύο ή ένας από τους δύο, ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα παίχτη και εκεί. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Θα πρέπει να περιμένουμε πράγματι. Ωραία. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερο. Θα πλησιάζουμε και στους αγώνες βεβαίως του Σαββατοκύριακου. Θα αναλύσουμε περισσότερο έτσι ίσως την πρεμιέρα. Οπότε Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι πρώτα Θεός αύριο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια.